χαιρόμαστε πολύ που σας έχουμε κοντά μας και τα παιδιά και τους γονείς, τους συναδέλφους καθηγητές. Σήμερα λοιπόν θα δείτε μια κωμωδία. Είναι τα χτυποκάρια στο θρανείο, είναι πολύ γνωστή. Η ομάδα η θεατρική μας και οι καθηγήτρες, η κυρία Χριστινίδη, η κυρία Φασουλάκη και η κυρία Ξεκαρδάκη προσπαθήσαν να διασκευάσουν το παλιό και κλασικό έργο του Αλέκου Σακελάριου, βασιζόμενοι στη διασκευή του Λάκη Λαζόπουλου το θεατρικό, και φτιάξαν μια δικιά τους διασκευή για τα παιδιά μας και πιστεύουμε ότι θα το απολαύσετε. Πριν αρχίσουμε την παράσταση, θα ήθελα να πω δύο λόγια για τα παιδιά μας που συμμετείχαν. Ήταν και αυτή μια δύσκολη χρονιά. Μετά από 2,5 χρόνια πανδημίας, αρχίσαμε να δουλεύουμε κανονικά, να κάνουμε και τα πολιτιστικά μας και τις εξοδιδακτικές δραστηριότητες. Έτσι λοιπόν θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τα παιδιά μας, τη Βλάχου την Ελένη, τη Θαλασσινάκη τη Μαρία, την Καραγιάννη την Κατερίνα, τον Κωνσταντινίδη τον Γιάννη, τη Λαριγκάκη τη Μαρία, την Μπούγια τη Βασιλεία, την Τραγκώτη την Ελεονόρα, την Παπαγιαννάκη τη Θεανό, την Πετσαλάκη την Ελένη, τη Σαντιξή την Παρασκευή, τη Σοπασή Ιφηγένεια, την Τζικαλά Άννα, τη Φλουρή Μελίνα, το Χαβαδάκη Γιώργο και το Χαριτάκη Νίκο, που πάρα πολλές ώρες διαθέσανε για να ετοιμάσουν αυτή την παράσταση. Επίσης, τη Θοδωράκη Ελένη, τη Μαριόλα την Ευελίνα, την Πολέτα την Ελισάβετ και τη Χατζηδημητρίου Σοφία για τη συμμετοχή τους καθ' όλη τη διάρκεια στις πρόβες και, και την παράσταση, την προετοιμασία της παράστασης. Δεν χρειάζεται να πω τίποτα για το έργο, δεν χρειάζεται να πω τίποτα για τα παιδιά, θα το δείτε μόνοι σας. Απλά να ευχηθώ σε όλους πριν κλείσουμε τη χρονιά ένα καλό καλοκαίρι, τα παιδιά μας και τα παιδιά σας να συνεχίσουν όπου θέλουν, με τους καλύτερους ιονούς, ειδικά τα παιδιά της Τρίτης που τα χάνουμε από το σχολείο. Μαζί βέβαια με τα παιδιά της Τρίτης, φέτος θα αποχαιρετήσω και εγώ το σχολείο μετά από 12 χρόνια και αισθάνομαι ιδιαίτερη συγκίνηση γι' αυτό. Ευχαριστώ πολύ όλους σας και όλη την Αλικαρνασσό για την αγάπη που μου δείξατε όλα αυτά τα χρόνια. Πιστεύω όμως και είμαι σίγουρος γι' αυτό, ότι θα συνεχίσετε με τον ίδιο ζήλο να συμπαραστέκεστε και στον καινούριο διευθυντή που έχουμε τη χαρά να είναι σήμερα κοντά μας, τον Κώστα τον Σαγκελάρη, και ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθε σήμερα να μας τιμήσει. Δύο λόγια θα δώσω το λόγο στην Κατερίνα Τιμπάνου από το Σύλλογο Γονιών και Κηδεμόνων, η οποία ανέλαβε και όλα τα βαψίματα και την προετοιμασία των ηθοποιών μας. Παρακαλώ, Κατερίνα. Καλησπέρα σας. Ήρθαμε σαν σύλλογο, εκπροσωπούμε τους γονείς και θέλουμε να πούμε ένα μεγάλο μπράβο στα παιδιά και στις καθηγήτριες που ανέλαβαν αυτή την ωραία εκδήλωση. Συμμετείχα και εγώ με τα μακιγιάς. Χαρήκανε πάρα πολύ, είδα τα κορίτσια. Να πούμε στον κύριο Σφυράκη, να τον αποχαιρετήσουμε, να είναι γερός, να παλεύει τα παιδιά μας και όπως τα αγαπάει. Και φυσικά τον νέο διευθυντή, τον κύριο Σακελάρη, να τον χαιρετήσουμε. Και θα είμαστε δίπλα σας. Σας ευχαριστούμε, καλή απόλαυση. Thank you.
κάνουν, ρε παιδί μου, τα 5 λεπτά. Άσε με που σου λέω, γιατί βλέπω ένα όνειρο. Άσε με να το τελειώσω και να σηκωθώ. Να μου σε βάλει το όνειρο για να σηκώσει. Βάλει. Τι είναι αυτό πάλι? Στην Γεστάπο, εκεί όπου την άλλο τον κόσμο. Πιστεύω, αγάπη μου, δεν τα ξέρω αυτά. Ξέρεις εσύ όμως ότι έχει πάει από το παρέκαση? Και, το ξέρεις ότι στην Αμερική τέτοια ώρα είναι νύχτα. Βρε Λιζάκη, πότε θα σηκωθείς, πότε θα πληθείς, πότε θα φας και πότε θα το σχολείο? Αφού δεν μπορώ, είμαι άρρωστη. Τι έχεις πάλι? Πονάω. Πού πονάς? Παντού. Μπορεί να έχω ρεμοντευτεί η αθλητίδα ή η σκολικοειδίτιδα, δεν ξέρω. Πού να ξέρω, Τασία μου. Αν ήξερα, δεν θα ήμουν μαθήτρια. Καθηγήτρια και υπεύθυνη συγκλινική θα ήμουν. Καλά, εντάξει, κάτσε να φωνάξω τη μάνα σου, γιατί με σένα δεν τα βγάζω. Όχι, όχι, τη μαμά, Τασία. Τασία, Τασία, Τασία. Συνήθω. Πε μου, τι Λίσα, τι γίνεται εδώ, τι λέει το σιό παιδί μου? Δεν μπορώ να καταπιώ. Τι δεν μπορείς να καταπιείς? Τι θες να καταπιείς και δεν μπορείς? Τα σιά, τι έχει το παιδί? Α, καλά, μα δεν είναι χειρότερη από την κόρη. Μα δεν τα ακούς τι λέει, δεν μπορεί να καταπιεί. Ω Θεέ μου, κακό που με βρήκε. Μα τι είναι αυτά? Ψωμιά, κύρια, δεν τα βλέπετε? Ψωμιά? Πέρα, δοκίμαζα. Τι δοκιμάζεις, παιδί μου, μίλα. Αν μπορώ να καταπιώ. Και δεν μπορώ, μάλλον έχω τις αμυγδαλές μου. Σε πληροφορώ, δεν ξέρω αν εσύ μπορείς να καταπιείς. Εγώ πάντως αυτά δεν μπορώ να τα καταπιώ. Κατάλαβες, ντροπή σου, κοντά χαϊδάρα, να μου κάνεις χαράματα τέτοιες πλάκες. Τα ακούς, Τασία, δεν μπορεί να καταπιεί το παιδί και έχει και τις αμυγδαλές του. Τι, δηλαδή δεν με πιστεύεις? Τι να πιστέψω, παιδάκι μου, ότι δεν μπορείς να καταπιείς, ενώ έχεις καταμορφθεί στη μισή φρατζόλα? Μα αφού έχω πυρετό, κάτι έπρεπε να φάω. Τι πήρε το παιδάκι μου? Τασία, για φέρε το θερμόμετρο, σε παρακαλώ. Μάλιστα. Βέβαια, βέβαια, τώρα που το συζητάμε, μπορεί να μην έχω πυρετό, αλλά εγώ το νιώθω. Ανεβαίνει. Ο πυρετός, ε? Ναι, βέβαια, ο πυρετός είναι ό,τι θέλει κάνει. Ανεβαίνει, κατεβαίνει, πάνω κάτω σου λέω, βρε μαμά. Κυρία, το θερμόμετρο. Βάλ' το και σταμάτα να κουνιάσεις. 7 και 20 ακριβώς. 7 και 20? Τασία, γιατί έλεγες εσύ πριν ότι είναι 8 παρά 20? Καλημέρα, κορίτσια. Ναι. Τι έχει το παρελθόν? Πως ρίζει πως είναι άρρωστη. Άρρωστη, όταν καλέσε με τον κετρόφο είναι άρρωστη. Για να το πει. Ελένη, το παιδί έχει πυρετό. Φούρνος είναι, ψήνεται. Στο λέω, παπά μου, και δεν πιστεύουν. Περίμενε, μην είσαι υπερβολικός όπως πάντα. Κάτσε να βγάλουμε το θερμόμετρο, να δούμε αν έχει και βλέπουμε. Καλά. Παπά νομίζω έχει δίκιο η μαμά. Τι να το κάνουμε τώρα το γιατρό? Εγώ πιστεύω πως αν κάτσω σήμερα άλλη μέρα στο κρεβάτι, αύριο θα είμαι φερνίκη. Όχι, όχι, αυτό δεν το ξέρουμε και με την υγεία δεν παίζουμε. Τασία, πάρε τηλέφωνο τον κύριο Ζάμανο και πες του ότι το παρακαλώ εγώ προσωπικά να έρθει να εξετάσει μικρή. Στάσου, Τασία, ο Ζάμανος λείπει. Έχει πάει στο Παρίσι εδώ και μία εβδομάδα και θα γυρίσει τέλος του μήνα. Και τι θες να πεις, ότι μέχρι τέλος του μήνα δεν μπορούμε να ρωτήσουμε? Τασία, έναν άλλο γιατρό, σε παρακαλώ. Όχι, όχι, ναι, μην το φωνάζει, τα κατέβει. 38 και 2. Ορίστε, Ελένη, ό,τι σου λέω το παιδί έχει πυρετό. Τέρμα στις σύψεις. Να έρθει γρήγορα ένας γιατρός. Τασία. Στάσου, Τασία μου, στάσου. Θα της φτιάξω εγώ ένα ζεστό τσαγάκι να μην αυστηρίζει. Όχι, κυρία Γερολάν. Δεν θέλουμε ούτε να μας κάνεις διάγνωση, ούτε να μας ορίσει θεραπεία. Γιατρό χρειαζόμαστε, το κατάλαβες? Δεν μπορεί. Όλο και κάποιος στην γειτονιά θα υπάρχει. Τασία, τρέξε ακόμα εδώ, είσαι εσύ, είπα να βρεις ένα γιατρό. Μάλλον θα χρειάζεται το κοριτσάκι μου. Πριν, μου έλεγε γιατί δεν μπορεί να καταπιεί. Αλήθεια, μωρό μου. Ναι, αλλά αυτό μάλλον πέρασε τώρα. Για κάτσε να δοκιμάσω.
Μπράβο το κοριτσάκι μου. Χριστέ μου, τι γίνεται εδώ, θα μπει και ξένος άνθρωπος. Δεν είσαι τη γλώσσα μου. Αμά βρε. Έλεξ, όλα ξεχνά τα νάματα. Όχι, μα βλέπω πάνω. Ναι, ξεχνάω τα λεφτά, μην έτσι. Να είσαι! Είδες εγώ που το κατάλαβα αμέσως! Ναι, βέβαια, ο μπαμπάς σε αυτά τα θέματα πιάνει πουλιά στον αέρα! Έχω καθυστερήσει! Έλα, Λιζάκη, μου να ξαπλώσεις! Ναι, μπαμπά! Έλα! Ελένη! Όταν έρθει ο γιατρός να πάρει τηλέφωνο, εντάξει, φεύγω. Μαμά, ξέρεις τι σκέφτομαι. Είναι κρίμα που δεν θα πάω σήμερα σχολείο. Σε μια μέρα, παιδί μου, δεν χάλασε ο κόσμος. Θα πας αύριο, που θα είσαι καλύτερα. Κυρία, είναι έξω ο κύριος καθηγητάς και περιμένει. Γιατρό, περιμένουμε ή καθηγητή Τασία μου. Δεν ξέρω καλά, κυρία, μου λες το φωνάζω στη γειτονιά, τι να κάνω. Καλά, φώναξε τον άνθρωπο να μπει μέσα. Μην τον έχεις να περιμένει. Ξέρετε, εγώ συνήθως δεν κάνω επισκέψεις σπίτια, αλλά το κορίτσι με τρόλαβε την ώρα που έφευγα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Παρακαλώ, δεν κάνει τίποτα. Η κορούλα μου, καλημέρα σας. Από μια πρώτη ματιά, βλέπω πως δεν είναι κάτι τόσο σοβαρό. Έχει λίγο περαιτέρω, 38 και 2. Μαμά, να σου πω, μπορείς να βγεις λίγο έξω να μας θέσει ο κύριος καθηγητής. Θέλετε να πω, γιατρέ. Εγώ όχι. Ναι, εγώ όμως ναι. Καλά, παιδάκι μου. Αν και δεν καταλαβαίνω το λόγο. Τέλος πάντων, όταν τελειώσει το γιατρέ, να με φωνάξω. Φυσικά. Να σας εξομολογηθώ κάτι. Να μου εξομολογηθείτε κάτι. Ναι. Ναι, δηλαδή, πώς να σας πω. Κι εγώ σαν κορίτσι επιπόλαιο, αν θέλετε, πρώτη φορά έκανε ένα σφάλμα. Αρκεί, δε σπίτι. Κάθε λέξη παραπάνω είναι τελώς παιδική. Ξέρετε, εγώ δεν είμαι γυναικολόγος. Δεν είστε γυναικολόγος και τι σημασία έχει αυτό. Γιατί δεν καταλαβαίνετε. Μια πρώτη διαθεσία, η μαμά να βγει έξω, να σας εξομολογηθώ κάτι. Δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι για να κάνεις. Γεια σα, παιδιά! Γεια σα, δείτε! Δηλαδή, εσύ τώρα θα πείτε στην μαμά μου, είμαι τέλος καλά! Είστε τέλος καλά? Ναι, σας παρακαλώ, μην της το πείτε! Τι με παρακαλείτε, δηλαδή? Να, της πείτε ότι κάτι έχω! Εσύ να, δεν σας καταλαβαίνω. Δεν με έχετε αφήσει να σας εξηγήσω κιόλας! Θα εξηγήσω. Λοιπόν, εγώ εχθές δεν κατάφερα να μελετήσω για τα λατινικά. Και αυτός ο κρουσούλης ο Ξυρινάκης. Ο Ξυρινάκης, ο καθηγητής των λατινικών. Αυτός τέλος πάντων μας βγάζει αλφαβητικά να πούμε μάθημα. Και σήμερα δεν βγάζει εμένα πρώτη-πρώτη. Για να μην φάω την κουλούρα, έκανα την άρρωστη. Κάτω την άρρωστη και το δυνατοχό και δύο. Έτυψα το λιγόμετρο για να την εξυπηρετώ και να την γλιτώσω. Α, κατάλαβα. Πρώτη δηλαδή για μια ασφαλισμένη λατινίτιδα. Ακριβώς. Γι' αυτό σας λέω. Αν το πείτε στη μαμά, εκτός από το ρεζιλίκι, θα φάω και ένα χέρι ξύλο. Με συγχωρείτε, τι μου λέτε δηλαδή, να γύρω στον τόπο σας. Α, καλά. Να με
Νομίζω πως οι γυναίκες δεν μπορούν να κρατήσουν μυστικά, αλλά οι άντρες είστε χειρότεροι από ό,τι φαίνεται. Δεσποινή μου, με συγχωρείτε. Αλλά εγώ δεν μπορώ να γίνω σύνεργος μιας αμελούς μαθήτριας. Πάρτε το πίσω, κύριε, πάρτε το. Να με συγχωρεί η χάρη σας, αλλά θέλετε να ξέρετε, εγώ πέρσι το πήρα με 19. Μάλιστα, και σε ποια τάξη είστε φέτος? Στη Δευτέρα Λυκείου. Σε ποιο σχολείο? Στο Λυκειονέστο. Θα δω πιο κάτω. Ναι, εκεί αν δεν απατούμε, διδάσκει ένας παλιός μου συμμαθητής, ο Σκιαδάς. Ο Γόης. Ναι, βλέπετε, είναι ερωτευμένη η μισή μου τάξη μαζί του και αυτό το έχει πάρει πάνω του. Πέρσι δηλαδή ήμουν κι εγώ. Τι, ερωτευμένη με το Σκιαδά? Μάλιστα. Και γιατί πάψατε? Μία μέρα δεν είχα καταφέρει να διαβάσω για το μάθημά του, με έβγαλε στον πίνακα από μάθημα και εκεί που έμενα αυτό σκληρό στον κόμπο, δεν ήξερα τι να πω. Γυρνάει, με κοιτάει και μου κάνει: Τι με κοιτάς έτσι, κοπελιά, συναγκρία της Ευρυδίκης? Μου το χωρίζω για το παρατσόκλι. Κατάλαβα. Από τότε κάτι έσπασε μέσα μου. Ψυχάθηκα. Ώστε έτσι λοιπόν, είσαστε ερωτευμένοι με το συμμαθητή μου, το Σκιαδά. Μάλιστα. Υπάρχει μια διαφορά ηλικίας. Και δεν ξέρετε πως θα γίνει να λιάτε την γοητεία. Και εσείς? Τι εγώ? Ναι, και εσύ αν είσαι ένα καθηγητής μας, όλα θα σας είχαν ερωτευτεί. Σας ευχαριστώ πολύ, δεσποινή μου, πολύ κολακευτικό. Παρακαλώ, δεν κάνει τίποτα. Αλλά σας παρακαλώ, μην το πείτε της μαμάς. Επιμένετε δηλαδή να με κάνετε συνένοχό σας? Χαρά σε έγκλημα που θα κάνουμε τώρα. Μάλιστα, και να της πω τι δηλαδή? Να της πείτε κάτι λατινικό. Η μαμά δεν έχει ιδέα από λατινικά. Ρεγκίνα Ρόζα Σάμπλο. Αυτό να τη πείτε. Ωραία λοιπόν, κυρία Μητροβασίλη, η κόρη σας έχει Ρεγκίνα Ρόζα Σάμπλο. Ναι. Απλά είναι κάτι λαθρή που με γυρεύει σαν να έχει περάσει. Δεσποινή μου, με συγχωρείτε, αλλά αυτό που μου ζητάτε δεν γίνεται. Η ιδιότητά μου υποχρεώνει να μετράω τις κουβέντες μου και να μιλάω άνθρωπες. Και πού το ξέρετε τέλος πάντων εσείς ότι εγώ είμαι τέλος καλά? Με εξετάσετε? Με ακροαστήκατε? Ζουμπήξατε την κυλίσσα μου? Σε αυτό μάλλον έχετε δει. Άντε, θα λοιπόν να σε εξετάσω. Σοβαρό, ένας ανεξέλεγκτος πυρετάκος είναι που μέχρι αύριο πιστεύω θα έχει περάσει.
Συμβουλεύω σήμερα να κάτσει όλη μέρα στο κρεβάτι και αύριο ξανά κανονικά σχολείο. Να τις κάνω καλά φίλε για μεσημεριανό. Ναι, ναι. Να, μπορώ να φάω στιφάδο. Γιατί σήμερα έχουμε στιφάδο στο σπίτι και δεν θέλω να μαγειρεύουν ειδικώς για εμένα. Κοιτάξτε, πιστεύω πως μπορεί να φάει στιφάδο, ναι. Μπορεί να φάει ελεύθερα όπου θέλει. Δεσποινής μου, πράσω. Πολύ σας ευχαριστώ, κύριε καθηγητά. Κοιτάξτε, τώρα που τα λέμε, μπορώ να περάσω και το απόγευμα να τη ρίξω μια ματιά. Έτσι, ενδιαφέρον. Να δούμε την πρόοδο. Ναι, ναι, μαμά. Γιατί όπως λέει και ο μπαμπάς, με την υγεία δεν πέσει κανείς. Μα τι είναι αυτά που λες, να πάρουμε σε τόσο φασαρία κοντά μου καθηγητή, αφού δεν έχεις τίποτα να σοβαρό. Όχι, όχι, δεν είναι φόβος για μένα. Άλλωστε, μια που γνωριστήκαμε, θα έρθω ανθρώπινα. Σαν φίλος, σαν γείτονα, σαν το ενδιαφέρον. Καλά, καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Νασία! Νασία! Αρχίζει αμέσως να χτυπάει και να κάνει σαν τρελή και στην ανάποδια κάθε μικρή καρδιά σαν το πουλί φτεροκοπάει κάτω από την μπλε ποδιά. Αλήθεια βρε παιδιά, τι πράγμα είναι η καρδιά. Καροτσέρι, καροτσέρι, ας το καμουτσίκι απ' το χέρι και μην το χτυπάς. Δε χρειάζεται να τρέχεις όταν τόσο πια κοντά σου έχεις εκείνον που αγαπάς. Ας το τα μάξι μονάχο να κυλάει κι όπου κι αν πάει για μένα είναι καλά. Όλα είναι εντάξει κι αγάπη μου είναι πλάι κι όταν γελάει ο κόσμος μου γελά. Πια κοντά σου έχεις εκείνον που αγαπάς. Όλα γύρω μου είναι ωραία και έχω την αγάπη μου παρέα δίπλα μου εδώ να. Ας τη ρόδα να γυρίζει μια τρελή χαρά με πλημμυρίζει και με κυβερνά. Όλα είναι εντάξει κι αγάπη μου είναι πλάι κι όταν γελάει ο κόσμος μου γελά. Ας το τα μάξι μονάχο να κυλάει κι όπου κι αν πάει για μένα είναι καλά. Καροτσέρι, καροτσέρι, ας
σήκει απ' το χέρι και μην το χτυπάς. Δε χρειάζεται να τρέχεις όταν τόσο πια κοντά σου έχεις κοινων που Βενετία και τέλος γέφυρα στεναχών που είχε κάνει μόνο να πάει λίγο. Ξέρεις, πριν από 3 χρόνια που πάει μόνος μου, δεν είχα αφήσει μουσείο για μουσείο. Φέτος δεν άφησα Λούνα Πάρκ για Λούνα Πάρκ. Με την ευκαιρία της ημέρας να το αφήσει τα παραγωγικά σου και εκείνη την προσφυγή που λένε. Ναι, να μου πεις και πώς με το ξόδεψες. Έλα πριν την ίδια, δεν είπαμε αυτά. Εγώ θα σου πάρω από τις νομικές συμβουλές και συμβουλές. Ένσταση εγώ θα διαγράφω. Σκόπισε εσύ προσφυγή. Ναι, αλλά έτσι μια σκληρό. Γιατί από όσο ξέρω, είσαι γέστα. Όχι, όσο νομίζεις. Είσαι μέσα από τις μεγαλές μου. Ρίσο, Ρίσο! Δημήτρη, μου δεν κάνει πάρα πολύ ωραίο. Καλά, δεν ήξερα να πιστεύω. Καλά, δεν έπρεπε να το δοκιμάσω όμως, Δημήτρη. Όχι, αγάπη μου, είναι βάκονσο και κάπως επικίνδυνο. Ναι, αλλά είναι γρήγορο και πρακτικό. Καλέ, κράτησε. Για μένα στέγεστε όσο. Καθίστε, καθίστε. Για πες μας, Νέα, πώς θα περάσετε στην Αθήνα. Θαύμα, Δημήτρη. Ναι, αγάπη μου, αυτό λέγαμε τώρα. Μιλάμε για εμάς. Επίσης, μιλάμε με την Λίπη. Τέσσερα, εγώ γίνω με τη Μίλα. Τέσσερα γκολ βάλαμε. Θα περνάμε στον κύριο και κύριος Κουρουσιούζης ο διαιτητής. Θα μου αφήνω να κατέβω κάτω, θα τον έσχιζα. Σηκώθηκε να σας δείξω πώς είναι η φάση. Μα Λίζα, άσε τους ανθρώπους ήσυχους. Τι χρειάζεται να μετατρέπουμε το σαλόνι μας σε γήπεδο. Το γάλα σας. Δεν θέλω γάλα τώρα. Και πώς θα το φύγετε δηλαδή. Πού θα το θέλω τα σιά, κυρία μου, τι θέλω κάνω, ακούς. Όπως αγαπάτε, κυρία. Τι όπως αγαπώ εγώ και όπως αγαπάς εσύ. Καινούργια είναι η υπηρέτρια Δημήτρη. Όχι ακριβώς. Είναι πρίκα μου. Έτσι λέει δηλαδή η μαμά. Είναι μωρό, αλλά με νευριάζει. Ωραία, Κωστάκη, πάμε μέσα να δώσω να τον αρέσει και να σου δώσω το δώρο που σου κρατηρώνει. Πάρε και αυτό να μου το φυλάξει στο δωμάτιό μας. Πάντως, ωραίο το φουστανάκι σου, αλλά σε κάνει λίγο μεγάλη, δεν νομίζεις. Καλύτερα. Δεν μου λες, κυρία Κέρτη, εσύ πόσο χρόνια είσαι παντρεμένη. Είναι 5-6 χρόνια τώρα. Ωραία, και τι κάνει μια παντρεμένη γυναίκα. Τι εννοείς τι κάνει μια παντρεμένη γυναίκα. Θέλω να πω, τώρα που τελείωσε το μαμήλο ταξίδι, μπήκαμε με τον Δημήτρη σε μια νεαρή ρουτίνα. Ξυπνάει αυτό το πρωί, ετοιμάζεται, φεύγει για τη δουλειά. Γυρνάει πίσω το μεσημέρι, τρώει σαν να φεύγει με την μπουκιά στο στόμα και εγώ να περιφέρομαι στους 4 τείχους που σαν την άδικη κατάρα. Καλά που είναι και τα σία εδώ και τσακώνομαι από και που και περνάει η ώρα μου. Τσακώνεσαι. Ναι βέβαια, εσύ δηλαδή τι κάνεις. Πολλά, πάρα πολλά πράγματα χρυσή μου. Για μία παντρεμένη γυναίκα, 24 ώρες είναι λίγες. Θες ότι ξυπνάς σε 9. 10. 10 για να σκάσω τη διδασία. Μπάνιο, μακιγιάρισμα, πήγε 11. Μέχρι να βρεις και τι φουστανάκι να φορέσεις, πήγε 10.30. Μετά, κομμωτήριο απαραίτητος. Μανικιούρ, πεντικιούρ και μετά μία βόλτα στα μαγαζιά. Τι να κάνω εγώ στα μαγαζιά! Τι να κάνεις, χρυσό μου, στα μαγαζιά. Να δεις τα ωραία συνολάκια, τις καινούργιες τσάντες, τα καινούργια παπούτσια. Και μετά μπορείς να βγεις με καμία φίλη σου. Πού να τις βρω εγώ τις φίλες μου. Ήπαινες μου τέτοια ώρα να στο σχολείο. Τέλος πάντων. Θα γυρίσεις από εδώ, θα γυρίσεις από εκεί. Πήγε μεσημέρι. Θα πεις βόλτα, θα ξεκουραστείς, θα πας σε καμία φίλη σου, να παίξεις την πυρίμπα, να κουτσοπολέψεις. Και θα περάσω. Thank you.
έτσι. Όχι, δεν μπορώ. Τώρα, τώρα καταλαβαίνω γιατί πολλές γυναίκες σαγωτούν τους άντρες τους. Δεν ξέρουν τι θα κάνουν. Πώς θα περάσει η ώρα. Δημήτρη! Νατασία, έλα να δείξεις και εσύ μισή ώρα. Εμένα πάντως δεν θα πληρώνετε για να ανοίγω και πόρτες. Ναι, ναι, άνοιγε τώρα. Χάρη σου κάνουμε. Αχ, μωρό μου, θα σε βαλώσω. 2 μήνες που έλειπες, όλο και όλο 2 κουβέντες. Αλλά μην νομίζεις ότι θα μου την γλιτώσεις. Θα σε βάλω κάτω και θα μου τα πεις όλα, λεπτομερώς. Ελένη, αυτό που ζητάς να μάθεις από το παιδί δεν λέγονται. Γιατί? Θα μείνω ταξίδι το λιζάκι μας, το ξέχασες. Και τώρα, δεν θες να σου πει το λιζάκι μας, η μαμά. Έτσι είναι, κυρία μου. Α, δεν σας σύστησα. Από εδώ η κυρία Νικολάου, ο παπάς μου και η μαμά μου. Χαίρομαι πολύ, γνωριστήκαμε και στο γάμο άλλωστε. Βέβαια, τα θυμάμαι. Βέβαια, επιτρέψτε μου να συγχαρώ τους γονείς ενός τόσο ευτυχισμένου ζευγαριού. Δεν νομίζω να βλέπετε τόσο ευτυχισμένα ζευγαράκια στις μέρες μου. Ναι, ναι, δόξα τω Θεώ. Ξέρετε, αυτά είναι και λίγο τυχερά. Τι εννοείται. Το Λιζάκι μας ένα πρωί αποφάσισε να τους σκάσει από το σχολείο, αλλά τελικά το σκάσει και από το σπίτι μας. Για παπά! Λίτσα μου, τώρα που είπα παπάς για το σπίτι μας, έχεις αφήσει ένα σωρό πράγματα στο σπίτι. Για το σχολείο, τσάντες, βιβλία, ρούχα, στα έχω πακετάρει και είναι όλα έτοιμα. Αλήθεια, τι θα τα κάνεις όλα αυτά? Τι να τα κάνω, θα τα χαρίσω και μια φτωχιά συμμαθητριά μου. Κράτα το όμως εσύ για την ώρα και κλάτος. Δημήτρη! Δημήτρη! Κάνετε πώς είστε, καλά είστε? Καλώς ορίσατε, πώς είστε, καλά, πώς περάσατε? Να χαρά, τέλεια, να σας πείσω το κύριο Νικολάου. Μόλι τη γονή σου πήρε τις λύσεις, να χαίρεστε το ευτυχή ζευγά. Ευχαριστούμε. Κυρία Κέντη, τώρα που το θυμήθηκα. Η μαμά, ναι, άσως την περίπα. Να παίξουμε καμιά παρτίδα σήμερα. Αχ, Λίζα, χρυσό μου, με συγχωρείς, αλλά με τον Κώστα είχαμε κανονίσει και δεν το ξέραμε. Άλλη φορά θα κάνετε σίγουρα ευκαιρία. Ενίκαι, δεν είναι μια άλλη φορά. Ωραία, ας πηγαίνουμε. Τι για την χρυσό μου, μόλις είπα ότι έχουμε κόσμο. Πάλι το ξέχασες. Α, ναι, ναι, το ξέχασα. Λοιπόν, κυρίες μου, σας ευχαριστώ. Καληνύχτα σας. Καληνύχτα σας. Ας πάρω να μην τα πάω παρέα, έτσι. Όχι, δεν γίνεται σήμερα. Γιατί και εσείς είστε κουρασμένοι από το ταξίδι και εμείς πρέπει να πάμε από τη Θεία του Μαρίνα που είναι άρρωστη. Και εμείς τι θα κάνουμε, ρε Δημήτρη, θα κάτσουμε πάλι μέσα. Να κάνω έτσι, θέλεις. Ναι, 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 θέλω πάρα πολύ. Να βάλω και την καινούργια γούνα που μου πήρες. Μην κάνω τόσο πολύ έτσι και μάλιστα γούνα. Λες καλά, εγώ τρέμω με το κρύο, δεν μπορώ. Μα, έλα να σου δείξω την καινούργια γούνα που μου πήρε, Δημήτρη, έλα. Είναι παιδί ακόμα. Πραγματικά και κανένα φορά σκέφτομαι πως σε αυτή η διαφορά ηλικίας. Μην τα λες αυτό. Τα πιο ευτυχισμένα ζευγάρια είναι αυτά που ο άντρας θα έχει μια διαφορά ηλικίας από τη γυναίκα. Εγώ είμαι 16. Όχι, 18 χρόνια είμαι παιδί. Πάντως δεν σας φαίνεται καθόλου. Πώς να φανεί. Τα ζευγάρια μετά από λίγο καιρό φαίνονται συνομήλικοι. Βέβαια, το 15 με το 35. Η διαφορά είναι αισθή. Αλλά το 70 με το 90, αν ζει ο καημένος, σκέφτε και βράσκεται για το 2. Πολύ ενδιαφέρουσα θεωρία. Δεν με κάνουν πίνουν τσιγάρο και να μπες τα νέα σας. Όχι, δυστυχώς δεν μπορώ. Πρέπει να ανέβω κι εγώ πάνω να ετοιμαστεί για την έξοδο. Ωραία, ανέβαση και μέχρι να κατεβεί η Ελένη θα δω την Τασία που την έχω θυμίσει τόσο καιρό. Α, και Δημήτρη, πες Ελένη να κατεβεί γιατί όπου πάει κολλά σαν δέλα. Φυσικά, αλλά το τελευταίο σχολιδιάσκοπο, έτσι. Βέβαια, αντρικές κουβέντες είναι αυτές, παιδί μου. Τασία, πού είσαι, παιδί μου? Λεωνίδα, πού είσαι αγάπη μου? Έρχομαι. Περιμένετε ένα λεπτό, έρχομαι.
Δεν χρειάζεται, παιδί μου, το ξέρουμε τον δρόμο. Μα να συνοδεύσω μέσα στην πόρτα για να σας καληνυχτήσω. Δεν χρειάζεται, παιδί μου. Καληνύχτα σας και καλή διασκέδαση. Καληνύχτα, Δημήτρη. Α, μη και πότε, κύριε Λαβίδα, να λιτώσω και εγώ από την τρίτη ηλικία. Καληνύχτα. Ακού, ακού, εδώ τηλέφωνο η Ρούλα. Να παντρευτεί και αυτή για να γλιτώσει σχολείο. Ρουλάκι μου! Σταλίδα! Καλέ, πώς έγινες έτσι. Δηλαδή, θέλω να πω, είσαι μια κυρία, με τα όλα δει. Άσε με τώρα εμένα, άσε. Και κάτσε, κάτσε να μου πεις. Δεν κάνει το σχολείο μας. Τι να σου πω, έφυγα κι εγώ. Έφυγες. Ναι, όπως ξέρεις, όλοι οι καθηγητές με είχαν αυτή που είχα την καρμία. Και έτσι, έφυγε. Θα πρέπει να μου γνωρίσω και στάδω που θα έχει περάσει. Ωραία, και πού πήγες, στο πρώτο. Και πάνω παρέα, να κόλλησε κι αυτή φυσικά. Τι ωραία, σαν ζηλεύω. Πω, τα μαθήματα ξεκινήσανε. Όχι, ξεκινάνε αύριο. Σήμερα πάντα μου και πήρε με τα βιβλία. Τι να σου πω, άνοιξε ένα εκεί πέρα. Και διάβασα, διάβασα. Ναι, τι να σου πω, δεν κατάλαβα τι είχα. Άστα τώρα αυτά, δεν σε ενδιαφέρουν εσένα. Άλλο σαν ξεχνά τώρα μια για πάντα. Δεν μου αρέσει η κουλά σου. Δεν είναι τόσο κοντά σε εσένα. Άντε καλά, δεν σε πιστεύω. Τέλο πάντων, εγώ δεν ξέρω τι θα πιστεύω. Δεν μου τόρνε τόσο το δικά σου. Κουλά σου, μία μέρα εγώ δεν είχα διαβάσει καλά τα λεπτά. Ήταν αντιλάρω. Ήρθε η κυρία Σκαντινίδη στη σπίτι. Εκεί που έψαχνα όμως το σπιγμό μου, βρήκε εγώ το δικό του. Ήρθε μετά στο σπίτι, με ζήτησε, παντρευθήκαμε, πήγαμε και φαμίλιο ταξίδι. Τι παρατάμε, κυρία καθηγητού. Άσε το κι άλλο. Πού τέτοια τύχη. Και να σου πω, πρέπει να είσαι έτσι ντυμένη μέσα στο σπίτι επειδή είσαι κυρία καθηγητού. Όχι καλέ, ετοιμαζόμαστε να βγούμε με τον άντρα μου, τον Δημήτρη. Και πού είναι τώρα. Πες, ετοιμάζεσαι. Ρίσε τελείως βλήμα. Νομίζω ότι είσαι μόνη σου. Έφυγα. Όχι, 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 κάτσε, μα θέλω να σας χωρίσω. Όχι, πρώτον τρέχουμε και δεν σου πιάσουμε. Άσε που σου λέω, με περιμένει και τα κορίτσια. Ποια κορίτσια. Η Ξαντοπούλη και μύθηκε για την κάρτα. Τι ωραία, η παλιά παρέα δηλαδή. Και πού έχετε ραντεβού. Στο σπίτι σας το πουλ. Και μετά στο κινηματογράφο. Αν μας επιτρέπουμε, ότι έκανα πιλά. Λοιπόν, αυτό εδώ, σε, από μένα, πιάσε, για το κινηματογράφο. Όχι, όχι. Ναι, δεν είναι σωστό. Έλα, μια χαρά είναι. Έλα, θέλεις εσύ. Θα το ήθελα πάρα πολύ, αλλά δεν μπορώ σήμερα. Θα έρθετε όμως μια μέρα, θα κάτσουμε όλες εδώ να κρυφτούμε τα παλιά. Ναι. Αγάπη μου, πού είσαι. Εδώ είμαι, Δημήτρη μου! Έφυγα και δεν ξέρεις πάντα είσαι την ψυχή της παλιά παρέας. Μα το λάθο, είσαι έτοιμη κιόλας. Ναι, βλέπεις, δεν έχω συνηθίσει να ετοιμάζουμε αργά. Μα τι έχεις. Τίποτα. Σαν πως και να σου πω θα καταλάβεις. Να, τι έχεις εσύ, για πες. Να, πέρασε μια παλιά μου συμμαθήτρια και μου είπε ότι αύριο ξεκινάει τα μαθήματα. Κατάλαβα. Και εσύ ως αλήθεια στο σχολείο τώρα, Ναι, λίγο. Δηλαδή, άκου, τόσο καιρό, ούτε που το σκεφτόμουν όλο το καλοκαίρι. Αλλά, να, τώρα που πλησιάζουν αυτές οι μέρες και έρχεται αυτός ο καιρός που έχω τόλες οι αναμνήσεις από τις πρώτες μέρες και τα παιχνίδια, τα καινούργια τετράδια που τα παίρναμε και τα δίναμε. Ξεγράφαμε πάνω τα ονόματά μας, ολόκληρο, ολόκληρο όνομα. Και μετά στην αυλή, όταν πηγαίναμε την πρώτη μέρα, πόσο ωραία που καθόμασταν και γελούσαμε και πειράζαμε μία την άλλη. Που κάποιους καθηγητές να νευριάζουν με ό,τι ευκαιρία και να μας δινόταν. Ζωγραφίζαμε μουστάκια σε χωράτες του Βυζαντίου στα βιβλία. Αυτό. Εντάξει, δεν ξέρω. Λίγο είναι. Σε καταλαβαίνω καημένη μου, αλλά όλα τα πράγματα έχουν μία αρχή και ένα τέλος. Πίστεψέ με, την ίδια νοσταλγία, θα είμαι σαν να προσκυτώσω και τους χώρους. Η σκανδαλιά μου, η κρούλα που ζωγράφησε με μαστάκια στα βιβλία της, δεν υπάρχει πια. Τώρα όμως υπάρχει μια ωραία νεαρή κυρία που ο αντρούλης που τη λατρεύει θα την πάει όπου αυτή θέλει. Αλήθεια το λες πως με λατρεύει. Και βέβαια, αυτό το ξέρεις. Α, πάμε.
καλό. Ναι, ο ίδιος. Είχε ανεβάσει πυρετό και τα αποτελέσματα των αιματολογικών τι ίδιο. Ανεβασμένα τα λεφτά, ε. Ωραία, ωραία, ετοιμάστε και χειρουργείο, έρχομαι αμέσως. Λίζα μου, πρέπει να φύγω τώρα μέσα για την κλινική. Ένας άνθρωπος κινδυνεύει. Για την κλινική, σε τι ώρα θα γυρίσεις? Δεν ξέρω. Τασία! Φώναξε το Μανώλη και πες να βγάλει τώρα αμέσως το αμάξι, γιατί πρέπει να φύγω κυβόντως. Μάλιστα. Έχω ένα μυστικό.
καρδιά στα βάθη. Κανείς δεν το έχει μάθει και ποτέ δεν θα το πω. Να μείνει θέλω πάντα δικό μου το μυστικό μου, αυτό το μυστικό το γλυκό μου που τ' αγαπώ. Να μείνει θέλω πάντα δικό μου το μυστικό μου, αυτό το μυστικό το γλυκό μου που τ' αγαπώ. Έχω ένα μυστικό που όλα τα μορφαίνει και πρώτη μου φορά με πλημμυρίζει χαρά. Έχω ένα μυστικό που όλα τα μορφαίνει και πρώτη μου φορά με πλημμυρίζει χαρά. Σαν έρθει νύχτα η ξενογιάστρα τη γραφή δάστρα κι όλο τι λένε μέσα στη γλάστρα τα για σένια. Σαν έρθει νύχτα η ξενογιάστρα τη γραφή δάστρα κι όλο τι λένε μέσα στη γλάστρα τα για σένια. Έχω ένα μυστικό που τη ζωή μου έχει αλλάξει, μα δεν το έχω σκοπό ποτέ μου να σας το πω. Έχω ένα μυστικό που όλα τα ομορφαίνει, μα δεν το έχω σκοπό ποτέ μου να σας το πω. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, κορίτσια.
Μπονζούρ. Ποια έξω τρίχε τη Σαντένα με καλημέρι στα γαλλικά. Για να σηκωθεί επάνω μέσα. Κυνηγό. Τι κύριε τώρα. Αυτό είναι δικό μου κυνηγό. Θέλω να παρουσιάσω κάτι να ακούσουμε. Αυτό το κινητό κατάσχεται και θα το πείθουν και οι γονείς. Άνε, δεν θα πείτε. Καθίστε κάτω. Σήκω πάνω. Όχι εσύ, εσύ. Εσύ να μου φέρεις για τιμωρία 100 φορές τη φράση τα κινητά δεν επιτρέπεται στο σχολείο. Δίγνα. Τα αποτελέσματα του πρώτου τετραμήνου ήταν απόλυτα αντιδιωτικά. Εάν δεν κάνετε κάτι στο δεύτερο τετράμινο, θα κλάψουν οι μανούλες. Μόνη παρήγορη θέση των δεύτερων συνήθειων είναι η νύχτα. Μαμούνια. Βάλτε τη μαμούνια. Αφήστε τα μου και πάμε στο μάθημά μας. Ραψοδία ζήτα, εδάφη 25. Ναυσικά, σαν κυρία καθηγητού.
Τι είπες, Νίκο? Καλέ, σαν κύριε, είπατε για τούτ. Και τώρα σε αυτόν έκανα. Σε κάθε ψηλά, γιατί προχθές που σχολούσαμε, είχαν και με συνδέσεις. Και όσο φρέτης άφησα, να ονέστε εις εκεί πέρα στην κυρία Καθηγητού. Και τι πατρό Βασίλης δεν είπε αυτό, σοφέ. Ναι, και δεν ξέρω εγώ. Σοφέ, είδα ότι δεν λέει. Όρισε τώρα να πληρώσω εγώ τα καλαμπούρια του σοφέ. Καλά, πηγαίνετε. Να κάνω ακόμη ερωτητούλα. Όχι, να μην την κάνεις ερωτητούλα. Δεν ξέρω Λες και μην πάτε πότε και τίποτα ευχάριστα. Παρακαλώ. Όχι, Μακρινάκη, θέσου συμβούλε το καθηγητό. Ζήτησε να το μολύσω από το λίγο. Γιατί! Και το ρωτάς, με αυτά που κάνεις... Με αυτά που κάνεις, αν δεν είχα μεσολαβήσει εγώ, θα έχεις φύγει νωρίτερα. Σας ευχαριστώ, είστε πολύ καλός, κύριε. Λοιπόν, θα σου δώσω μια δεύτερη ευκαιρία. Μάλιστα. Και επειδή και στα μαθήματα της τελείας. Μάλιστα. Θα σου συστήσω ένα καθηγητή της κοινής. Μάλιστα. Και ένα και δύο χρειάζεται. Τα νιάτα, τα
ήταν δυο φορές. Θα ήταν μισές όλες οι λύπες μας και διπλές θα ήταν οι χαρές. Και αυτό είναι το χειρότερο από όλο. Το πρωί πήγες κάπου που δεν θέλεις να ξέρω πού
Τώρα γράφεις κάτι που δεν θες να μου δείξεις τι. Με λίγα λόγια, κρατάς μυστικά από μένα, Λίζα. Μυστικά, μην γράφω μυστικά. Αυτό δεν το ξέρω, αλλά μπορώ να σκεφτώ τι θέλω. Τώρα, και τι βάζεις δηλαδή με τον νου σου. Ξέρεις όμως κάτι πολύ καλά. Βα, και ποιο είναι αυτό. Ότι σ' αγαπώ πολύ. Ωραία. Δώσε μου τότε να δω τι έγραφες. Άντε πάλι, ξέρω και έφαλε. Δεν σου δείχνω, είπα. Πού είσαι. Βάλε μου απουσία. Πού είσαι το πρωί. Δεν μπορώ να σου πω, είπα βάλε μου απουσία. Ωραία λοιπόν, Λίζα, τα έχεις μπερδέψει λίγο. Προσκασιαθιό για μια μαθήτρια μπορεί να είναι ένα πιο παράπονο. Μια απουσία από το σχολείο είναι μια απουσία. Μια απουσία μέσα από το γάμο μπορεί να αποτελέσει και αίτια διαζυγίου. Λοιπόν, τι λοιπόν. Θα μου πεις πίσω το πρωί. Όχι. Τώρα λοιπόν, με συγχωρείς. Δημήτρη. Δημήτρη. Έλα εδώ, μα πού πας, το πόδι μου στο σπίτι. Δεν είμαι παιδί. Τι κάνεις εσύ εδώ μόνο σου. Είχα το μωρένα, κουράστηκα και ήρθα να κάτσω λίγο. Και γιατί παρακαλώ κάθεσαι μόνο σου. Δεν είναι σωστό, έχεις καλεσμένους μέσα. Κάθομαι ακριβώς μόνη μου. Απλά σου είπα, κουράστηκα και ήρθα να κάτσω λίγο. Κουράστηκες. Τι έπαθες, τι να πω. Ελένη, το παιδί έχει πειρατό, ο φούρνος είναι, καίει. Τίποτα δεν έχει, αλλά και ακόμα και λίγη γιατρό παντέ. Αν έχεις δίκιο. Πάμε στον άξο. Όχι, 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 τώρα δεν έχει καταλή στιγμή. Κάτσε κάτω καλύτερα που σου λέω. Δεν μου λες, έχεις τίποτα με τον άντρα σου. Εγώ όχι, αυτό σου. Τι έχει δηλαδή. Μήπως έχει κορονοϊό. Γιατί τώρα που μιλάμε δεν είναι ωραίο να λείπεις όλη μέρα και να μην ξεχνείς. Έχει δίκιο, Λίζα μου, ο παπάς. Τα λες όλα και εκείνος θα αποφασίσει το τι θα γίνει. Πάμε να το φωνάξω. Όχι, 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 τώρα έλα, δεν είναι η κατάληξη. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Έχει αμεριζεί λίγο με καπριλέρα. Δημήτρη! Α, μα φάξεις από το άνθρωπος. Συγχωρήστε. Να σου πω δύο λεπτά. Ναι, φυσικά. Λοιπόν, η Λίζα μας τα είπε όλα.
Βέβαια, τσίκο πως δεν είσαι στο να κρατάει μυστικά από τον άντρα της. Αποφάσισε δηλαδή να σπεί το μεγάλο του μυστικό. Και μόλις τα ακούσεις θα πέσεις κάτω από τα γέλια όπως πέσαμε κι εμείς. Ωραία, ομολογώ να μάθω περί τίνος πρόκειται γιατί με έχει πάει αγωνία. Από ό,τι καταλαβαίνω βέβαια δεν είναι κάτι τόσο σοβαρό. Πήγαινε, πήγαινε. Κρυφτεί εκεί πίσω. Λίγα. Οι γονείς σου είπαν ότι είσαι έτοιμη να αποκλείσεις το μεγάλο σου μυστικό. Ναι, δηλαδή... Κοίτα, εγώ ήθελα να σου το πω αφού τα είχα τελειώσει όλα και θα είχα διανομήσει τα πράγματα, αλλά... Τέλος πάντων, ας το πιάσουμε από την αρχή. Γνωριζόμαστε περίπου μισό χρόνο. Όχι περίπου, όχι περίπου. Πριν από ακριβώς μισό χρόνο γνωρίστηκα με την πιο γλυκιά σχέση αρχήνα του κόσμου. Α, και επί την ευκαιρία... Δημήτρη, είναι πάρα πολύ όμορφο. Σε ευχαριστώ. Ναι, εγώ σε ευχαριστώ για αυτόν τον υπέροχο μισό χρόνο. Και σε ευχαριστώ για την αγάπη σου, γιατί το ξέρω πως με αγαπάς. Ναι, το ξέρεις. Και βέβαια, αφού για τη δικιά μου αγάπη παράτησε μια άλλη σου μεγάλη αγάπη. Έλα τώρα. Ωρες, ήρε να μου πεις ότι ήμουν ακερατευμένη μάλλον πριν από σένα. Με ποιον? Με το σχολείο σου φυσικά. Α, με το σχολείο. Λοιπόν, θα μου πεις το μυστικό σου, το μεγάλο που... Με λες που μας βρήκε πάλι. Λίζα, εμένα οι γονείς σου με φώναξαν επειδή σου λέτε να μου πεις το μυστικό σου. Κοίτα, τώρα έτοιμη μου δηλαδή, αλλά... Άκου, σου υπόσχομαι ότι κάποια στιγμή στην κατάλληλη ώρα και μέρα θα στα πω όλα. Μα το Θεό, δεν μπορώ. Τώρα δεν είναι η κατάλληλη στιγμή, πώς θα στο πω. Δεν μπορώ. Έχει χάρη. Με και θα μόκωσες. Παρακαλώ. Ω, σωστά. Ελλάδας. Της φιλολογίας, ε! Αμέσως! Ναι, γεια σας! Α, όχι, δεν είμαι εγώ! Δεν μπορώ να μιλήσω τώρα! Θα σας καλέσω λιγότερα! Ποιος αυτός ο της φιλολογίας και τι ήθελα από σένα? Ναι, δεν ήθελε εμένα! Αφού την κυρία Παπαδοπούλου ζήτησε! Ναι, αλλά όχι εμένα. Άστο, βρε Δημήτρη μου, μην το παιδεύεις. Ώστε λοιπόν έτσι, από όλα έχει παχτσές. Μυστηριώδης εξαφάνιση το πρωί, το μυστηριώδης τραβασάκι το απόγευμα που φρόντισε να εξαφανίσεις και τώρα το μυστηριώδης τηλεφώνημα από ένα λάβδα φοιτητής φιλολογίας που ήθελε εσένα, αλλά όχι την κυρία Παπαδοπούλου. Λοιπόν... Μπορούμε να μιλήσουμε? Όχι. Κρίμα. Τελικά πιστεύω πως το μυστικό σου δεν είναι όσο αθώος είναι εσύ και οι γονείς σου. Ποιος ξέρει τώρα πώς τις ντούμπαρες και αυτούς. Κρίμα, γιατί μέχρι πριν από ένα λεπτό πίστευα στην αγάπη σου. Α, δηλαδή δεν πιστεύεις? Όχι. Μια που σε κούναγε κακομύρι μου. Βέβαια, τώρα που το λέμε, το φυσιολογικό είναι να είσαι με ένα φοιτητή και όχι μαζί μου. Σου τα πες, σου τα πες. Όχι, αυτό λέω μου τώρα. Γέλασες, ε. Σε καντήσεις. Είδες πως είπε ότι θα πεθάνεις από τα γέλια. Άλλη. Εγώ με. Ναι, πω. Πώς, μαμά μου. Μπράβο σας. Ω, κορίτσι, τα σιλιάκια πλάσμα. Κοίτα τι έρωτας. Δες τους. Χαμπάρι δεν πήρες πάλι σου. Χαμπάρι δεν πήρες. Λοιπόν, καλημέρα. Καλά είναι πάλι. Καλά, μαμά. Λοιπόν, Κωστάκη, θυμάσαι εκείνη την υποχρέωση που μου είχες για εκείνη την εγχείρηση της σχολικοϊδίου? Α, ναι, 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 θυμάμαι. Ωραία, λοιπόν, από αύριο αναλαμβάνω το διαζύγιο. Διαζύγιο! Thank you.
Ένα χειρό ποτάρι. Ένα ελληνικό μαλλί. Κοίτα πώς κατάδυσε η κοινωνία μας. Τι νέα λέει είναι αυτή. Άκου να δεις τι ασχολούνται όλη μέρα. Κινητά, ραντεβουδάκια, πάρτια συστόλων με ποτά. Και καπνίζουν ό,τι βρουν. Ατμίζουν λέει. Στα δικά μας τα χρόνια μαθητής στα μαθητής και στο σχολείο που πρέπεις. Κάθε 10 του Σεπτέμβρη, λάμπα στο κεφάλι. Αμυγή μαθήτρια, έβλεπες ποτέ εσύ καμιά μαθήτρια με βαμμένα μαλλιά, make-up και σκουλαρίκια παντού. Εδώ κοντά να περνάει και το κομμωτήριο πριν μας έρθει. Άσε τα παιδιά. Πώς θα πιάσει χρυσό μου το στείλω να γράψεις με αυτόν τον ήχο. Αν τα γράμματα, μπαίνω μέσα στην τάξη να διδάξω και μου έχετε λυπωθεί μία από τα πατσουλιά. Και τα χειρότερα, συμβαίνει στη σχολική ζωή. Και δεν μπορεί κανείς να τους παρακολουθήσει. Τα πάντα με ξέρετε. Και εγώ. Σαν να πράγματι. Πρώτα το ήθος και έπειτα η επιμέλεια. Ωθός. Άλλα τα χρόνια τα πιτώμες. Άλλα. Μικρέ. Μικρή, πώς θα ναι και λίγο. Φέρε μου ένα γλυκύβραστο και να σου πω. Ναι, δύο. Τι δύο. Ο γλυκύβραστο δύο κάνω. Καλά, καλά. Εγώ άλλο ήθελα να σου πω. Τι είναι αυτός ο φάκελος. Ευχαριστώ πολύ. Α, καλά, κατάλαβα να κεράσω εγώ.
σχετικά με το οικονομικό τώρα. Αυτό θα το συζητήσω με τους γονείς σας. Όχι. Με μένα θα το συζητήσω. Είμαι σύμφωνη με ό,τι κι άλλο. Να, ορίστε και... Α, νομίζετε... Περίμενε καλέ. Μία με την οξοκαταβολή. 500 άρικο. Ολόκληρο. Δεν έχω λόγια. Και τι χρώμα, σαν η διαβασία μας. Είμαστε πολύ πλούσια. Αρκετά. Λοιπόν, πότε θέλετε να ξεκινήσουμε. Όχι. Κρέμ, κρέμ. Σε παρακαλώ, φέρε μου από εκείνο το γλυκό που λέγαμε πριν. Πάτε και εσείς ένα, είναι πολύ ωραίο. Όχι, όχι, ευχαριστώ. Πότε θέλετε να ξεκινήσουμε. Τώρα. Ωραία, πήρα το κουφινάκι μου, τρώω το κουτό και φέρω. Πάμε μου. Σπίτι. Όχι, γι' αυτό απαγορεύουν. Σπίτι που μου απαγορεύουν να μιλετώ. Σας απαγορεύουν. Θα σας έλεγα να έρθω στο δικό μου, αλλά το δωμάτιο το μοιράζω μόλις στις φοιτητές και καταλαβαίνω. Ναι, καταλαβαίνω. Δεν πειράζει, θα ερχόμαστε εδώ, που έχει και ωραία γλυκά και θα καθόμαστε και θα έχουμε και τα μία μου να διαβάζουμε. Δεν είναι και κακή ιδέα, είναι και ρομαντικά και τα μαλλιά σου. Τι έχουν τα μαλλιά μου! Μου θυμίζουν, έχουν ένα μυστικάρμα, εκπέμπεται ένα αέρα, έχετε και δεν έχετε. Σας ευχαριστώ. Και τα μάτια σας. Τι έχουν βάλει τα μάτια μου! Μου θυμίζουν ένα στίχο από ένα ποίημα του Σαδίκου. Δεν είναι πια. Λέει πάνω στην άκρη. Αγάπη. Μην μου σε κάνει αυτό στα μάτια. Και τα μάτια σου να ρίξει. Και δεν το κοιτάζω. Βασιλή. Εσύ είσαι πουλάκι μου. Κυρία Δευτέρα, θα σου εξηγήσω. Δεν χρειάζεται να μου εξηγήσει τίποτα. Ξέρω, συγγενείς. Όχι, όχι, εγώ δεν είμαι συγκεκριμένη. Δεν με ενδιαφέρει, κύριε, ποιος είστε. Εσείς μπορείτε να είστε όποιος θέλετε. Εσύ όμως, Πέτρο Βασίλη, αύριο να είσαι 11 στο συμβούλιο των καθηγητών. Μα να σας πω. Ό,τι έχεις να πεις, θα το πεις αύριο. Και φυσικά θα παραβρίσκεται και εκεί δε μόνος. Ακούστε, κυρία μου. Όχι, κυρία μου, δεν έχω να ακούσω τίποτα από εσάς, τέλος πάντων. Εκτός αν έχετε να καταθέσετε κάτι για την υπεράσπιση του Πέτρο Βασίλη, οπότε λάτε και εσά ποιος θέλετε. Ευχαριστώ. Πιστεύω, τι συμφορά με βρήκε. Για πάντα πάλι. Δεν είναι και τόσο έγκα τα πράγματα. Θα αποδείξουμε την καθηγητή σα. Και πώ θα αποδείξουμε αυτόν τον άνθρωπο μου, αφού το μπήκε μέσα κυρία καθηγήτρια. Σα είδα να μου κάνετε το χέρι και να μου λέτε αγάπη μου, αγάπη. Και κολογιά του πάνω που σα δείτε. Και αν δεν καταλάβετε κι εσεί αυτά, θα δείτε και να μου πείτε ένα ναυσικά, δίνει όλα με θύμα να γίνει να το μείνει. Και τέλο πάντων θα μάθω εγώ ποτέ τι σημαίνει αυτή η φράση. Ηρεμήστε, δεσποινή. Πώ θα ηρεμήσω όταν θα πάω από το σχολείο! Ε, και είμαι έτοιμο να σα αποκαταστήσω. Πώ δηλαδή! Να σα παντρευτώ. Να, άσχημα. Αλλά είστε δεύτερο και κατεδρωμένο. Γιατί? Γιατί είμαι ήδη παντρεμένη. Και μάλιστα με καθηγητή Πανεπιστημίου. Τι είστε, δηλαδή. Άλλο και το πάλι. Α, σε τώρα τα κουτάκια εσύ. Το ήξερα, πώ δεν το ήξερα. Τι λες, μωρέ!
Μου είπε η κυρία Κέφη ότι ανέφησε τον κύριο Νικολάου ο Δημήτρης στο διαζύγιο μας. Τι, με ποια δικαιολογία? Ότι δεν απαντώ. Ωραία, και εσύ θα αποδείξω ότι δεν τον απαντάει. Πώς θα το αποδείξω, αφού καταλάβω με να του τον απαντώ. Εσύ, τον Δημήτρη. Με ποια? Με το σχολείο. Μην παντρευτείς ποτέ, Ρουλάκη, ποτέ. Οι άντρες την αγάπη τους θέλουν μόνο την αγάπη σου και θέλουν μόνο δική τους. Εγώ την αγάπη του, όπως και φτάζομαι με την κλινική. Τον αγαπώ όμως. Έλα, Καλυζάκη μου, μη στεναχωριέσαι, όλα καλά θα πάνε. Νομίζω είναι περίπτωση να επαναλάβουμε τους λόγους για τους οποίους βρίσκεται σήμερα ενώ πέρασε το τραβασίλειο. Εξαντλήστε τα μύτρα, μας την επίκαιρα. Σας λέω ότι εχθές συνέλαβα εγώ η ίδια την Πετρόβαση να χαριεντήσει ένα ζαχαροπλαστείο με ένα νεαρό. Όχι, να χαριεντήσετε! Σου είχε και δεν σου είχε πιάσει τα χέρια, λέγοντάς σου αγάπη μου, αγάπη. Μάλιστα, μου έλεγε να στείλω του Σάββη. Και γιατί παρακαλώ. Έλα, ναι. Και ποιο ήταν αυτό? Λάβδας, φοιτητής της φιλολογίας. Γιατί δεν είναι πρόσωπο παλιό να μην χάνει μόνο μας τα χέρια. Να, ξέρει και κύριος... Αφήστε το. Φαντασία, καλά, όχι, ξέρει και ο κύριος νικητέας. Μιλήστε, κύριε νικητέα. Αν ήταν ο Λάβδας, πράγματι εγώ της το χτίσεις. Ωραία, εγώ να τα ρωτήσω όλα. Και γιατί δεν ήρθες σπίτι σου σωμά? Γιατί... ο κυδεμόνου μου είναι παράξενος. Δεν μου επιτρέπει να μελετώ στο σπίτι. Οχ, τι ακούσε. Για να δούμε τι θα πει και η ίδια τώρα, Μιχαήλ. Μα δεν θα έρθει. Δεν έλαβε την πρόσκλησή σας. Πάει δουλειά. Θα έρθει. Τηλεφώνησα εγώ στην κλινική. Τι πράγμα! Τι κάνουμε? Αυτός θα είναι. Περάστε! Εξαιτίας το περνάω όλα αυτά! Δεν μας λέτε κύριε Λάβδα, τι δουλειά έχετε με τη σπινίδα του τροβασίου ζαχαροπλαστείου? Εκείνη μου το ζήτησε. Λέει ότι ο κυδεμόνος της απαγορεύει να με ρωτάει. Περίεργο ήταν και άλλα το έφαψα. Πολύ περίεργο. Και δεν καλά λάβει κανείς υπόψη ότι ο κυδεμόνης είναι καθηγητής πανεπιστημίου. Μάλιστα. Και τη μέρα που με έπιασε να κάνω κάτι μουτζούρες. Δεν έκανα μουτζούρες,
τιμωρία έγραψα. Όχι. Θυμάστε τη μέρα που με ζήτησε στο σπίτι και δεν ήξερες που ήμουν. Εδώ ήμουν. Για είμαι ειλικρινής. Ξέρεις γιατί με φάγανε τιμωρία στο σχολείο? Γιατί με είδαν να φιλιάμαι στον κινηματογράφο μαζί σου. Με συγχωρείτε κύριε καθηγητά. Δεν ξέρατε ότι και δαιμονευομένες εγώ στο σχολείο? Να σου πω την αλήθεια πως όχι. Είχα μείνει με την εσφαλμένη ότι πως της αρκούσε ο κηδεμόνας της τέλος πάντων. Αλλά από ό,τι φαίνεται η Λίζα αρκούσε πιο πολύ από όλα το σχολείο. Μόνο για φέτος. Έτσι και γιώσου το πρωί λείπεις. Δεν είσαι στο σπίτι. Ώστε αυτό το μυστικό που αρνήθηκες να μου πεις, ε. Με συγχωρείτε κύριε καθηγητά, αλλά τα αιτήματά σας δεν αφορούν το συμβούλιο. Εδώ, Πέτρο Βασίλη, βαρύνεται με συγκεκριμένες κατηγορίες. Θα θέλατε να λάβετε γνώση από αυτό? Ναι, ναι, πολύ θα ήθελα να μάθω γνώση. Να λάβω γνώση. Γιατί βρίσκεται σήμερα ενώπιόν σας η γυναίκα ή η κυδεμονευμένη. Ωραία. Λοιπόν. Η μαθήτρια Πέτρο Βασίλη είναι ανεβεστάτη. Άσε που κοιμάται κι αυτή, θα το κύριε διοικητές του Δανείου. Τι να σου κάνει για αυτή η φουκαφιάρα, το βράδυ μπυρίμπα, το πρωί σχολείο, να το αποτελέσω. Ορίστε. Τίποτα, τίποτα. Ωραία. Χτες το απόγευμα, μεταξύ 7 και 8, συνέλαβε την Πέτρο Βασίλη. Να χαρείτε. Με συγχωρείτε, με συγχωρείτε κύριε διοικητήρα. Με συνεχίζετε. Σας τα χαρίζω. Αλλά αφήστε το, δεν συνεχίζω το σχολείο. Όχι, όχι, συνεχίστε. Άλλωστε για μια μαθήτρια να εγκαταλείψει το σχολείο, πρέπει να συμφωνείτε και μόνοι σας. Μέχρι στιγμής δεν συμφωνεί. Ωραία, λοιπόν, χτες το απόγευμα, συνάντησε την Πέτρο Βασίλη να κάθεσε σε ένα ζαχαροπλαστείο με αυτόν εδώ τον νεαρό φοιτητή, ο οποίος τη κρατούσε τα χέρια και τη έλεγε αγάπη μου, αγάπη μου. Βέβαια, εκ των υστέρων, ισχυρίστηκαν που ο νεαρός είχε προσβληθεί για να κάνει κάποια ιδιαίτερα μαθήματα στην Πέτρο Βασίλη, απήγγειλε στίχο στο Σάδι. Έχετε γνώση από αυτό? Δεν είχα ιδέα. Είναι αλήθεια ότι συναντήθηκα στο ζαχαροπλαστείο ή ότι απαγορεύεται στη μαθήτρια να μελετά στο σπίτι? Ψέμα. Θα σα είχε ενημερώσει που πήγε το καθηγητή? Ποτέ. Αλλά δεν είχατε ιδέα. Μαύρα μεσάνα. Μα συγχωρείτε ένα λεπτό. Κύριε καθηγητά, πάμε πολύ για άλλα, αλλά δεν είμαι από αυτούς που πιστεύω να λάβω. Δηλαδή? Χωρίς να το θέλω, εξέθεσα τη δεσποινίδα. Και λοιπόν? Είμαι έτοιμος να την αποκαταστήσω. Κύριε καθηγητά, λαμβάνω την τιμή να ζητήσω το χέρι της δεσποινίδας Λίζας. Από μένα? Εσείς δεν είστε κηδεμόνας της? Ξέρετε τι μου λέτε τώρα? Δεν νομίζω ότι λέω κάτι κακό απέναντίας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Λάβδα. Είναι πολύ συγκινητική η πρότασή σας. Αλλά δεν φοβάστε να παντρευτείτε μια ψεύτρα? Εσείς δεν είπατε πριν λίγο ότι ακόμα γελάτε με το ψέμα που σας είπα? Ότι δεν είμαι παντρεμένη με τον κύριο καθηγητά. Σας είπε τέτοιο πράγμα? Ναι, βέβαια. Δεν το έχαψα όμως. Δεν με δάκει κανένα κορόιδι για να το χάψω. Ναι, ναι, ναι. Και δεν μου λέτε, χθες είδατε την πρώτη φορά? Μάλιστα. Και έγινε κάτι το ανεπανόρθωτο για να την αποκαταστήσετε? Όχι, όχι, απολύτως τίποτα. Άλλωστε, όταν μιλώ περί αποκαταστάσεως, δεν εννοώ άμεση αποκατάσταση. Εγώ θέλω 2 χρόνια να τελειώσω το πανεπιστήμιο και άλλα 5-6 μέχρι να διοριστώ. Ναι, ας περιμένουμε καμιά δεκαετία χρονάκι και βλέπουμε. Μάλιστα, δεν μου λέτε όμως με τα μαθήματα τι θα γίνει. Μήπως πρέπει να σας επιστρέψω την προκαταβολή? Θα σας δώσω 470 και θα σας οφείλω το υπόλοιπο. Τα μαθήματα μάλλον πως δεν θα συνεχίσουν. Αλλά μην αγχώνεστε για την προκαταβολή. Κερδίσατε για το ωραίο ποίημα. Ακριβά βέβαια το πληρώνετε. Επιτρέψτε μου να φιλήσω έστω το χέρι σας. Βρεάσε κάτω το χέρι. Μάλιστα, χαίρετε. Τώρα θα με διώξουν από το σχολείο. Από ό,τι φαίνεται. Εσύ δεν έλεγες πως κάθε μέρα κάτι ωραίο που δεν ξαναγυρνάει πίσω τελειώνει? Ακριβώς. Σήμερα τελείωσε για μένα το σχολείο. Δεν βαριέσαι, θα σε διώξουν από εδώ, θα πας σε ένα άλλο. Και εσύ θα με χωρίσεις? Αυτό είναι μάλλον το καλύτερο και για μένα, αλλά και για σένα. Για μένα? Ναι, τώρα που θα πας στο καινούργιο σχολείο, μην είσαι πάλι παντρεμένη και σε διώξουν και από εκεί. Όχι, εγώ δεν ξαναπάω σχολείο. Ναι, έτσι λες, και ύστερα πας και γράφεις κρυφά. Αλήθεια σου λέω. Να, κοίτα, φυλάω σταυρό. Άλλωστε, τι νομίζεις, σε ένα-δύο μήνες δεν θα μου κάνει την ποδιά. Γιατί? Γιατί... άσε με και δεν μπορώ να λέω τέτοια. Αγάπη μου. Μ' αγαπάς βρε Μούργο. Σε λατρεύω ζώουλα μου. Και δεν θα με χωρίσεις? Τώρα να σε χωρίσω, που δεν θα σου κάνει και ποδιά.
Μάλιστα, λέω να πάμε ένα ταξίδι οι τρεις μας. Τι να σου πω, μικρή μου, στο σχολείο θα κάνεις θάλασσα. Αλλά ελπίζω να γίνεις μια καλύτερη σύζυγος και ακόμα μια καλύτερη μανούλα. Μάλιστα, μάλιστα. Τι ωραία, μάλιστα, που θα ακούσει. Συγχαρητήρια! Το πω, σ' αγαπώ, καλέ μου, σαν Θεό μου, σ' αγαπώ. Και σκέψη, δράση, να βγάζει κι η μισή. Και σκέψη, καλέ μου, το δικό μου το κρασί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα όσα έχει προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια στο θέατρο.